νομίσματος. Κύριε Ταγιαδόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα για τη Τσουρούλη, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε. Ορίστε. Αν και θα ανέμενα και την παρουσίαση του ρεπορτάζ να υπήρχε το μεσημέρι η άλλη άποψη. Μα σήμερα γίνει η καταγγελία. Αύριο προφανώς και θα αναζητηθούν απαντήσεις. Αλλά ορίστε, εκμεταλλευτείτε το χρόνο και. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει και η άποψη του Υπουργείου Παιδείας. Εκείνο μου, κύριε Τσουρούλη, που δεν αποδίδεται σωστά είναι ότι ο συγκεκριμένος μαθητής εξετάστηκε από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει πρόβλημα. Άρα αντιλαμβάνεστε, εάν οι ειδικοί του δημοσίου, που αυτή είναι η αποστολή τους, δεν έχουν εντοπίσει οποιαδήποτε, αν θέλετε, προβλήματα μαθησιακά, δεν μπορούν οι συνάδελφοι από μόνοι τους να αποφασίζουν να παραχωρούν οι ήδη διευκολύνσεις. Άρα μου λέτε ότι αν ο συγκεκριμένος μαθητής ή η οικογένειά του προσκομίσει πάντως ένα χαρτί που να λέει κάτι διαφορετικό ιδιώτης, θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε πρόβλημα, έτσι. Υπάρχουν οι εντεταλμένες υπηρεσίες. Οι εντεταλμένες το ξέρω. Και μου λέτε ότι δεν το βρήκαν οι εντεταλμένες. Δεν το βρήκαν. Υπήρχε μια γνωμάτευση ιδιώτη ψυχολόγου, εδώ ψυχίατρου, δεν ξέρω, από ό,τι άκουσα. Από εκεί και πέρα δεν είναι δεσμευτικές για το σχολείο. Και νιώθω λοιπόν ότι αδικείται ο συγκεκριμένος συνάδελφος, όποιος και να είναι. Είχαμε ένα παιδί το οποίο παρουσίαζε, αν θέλετε, μαθησιακά προβλήματα στη διαδικασία της διδασκαλίας. Οι παρατηρήσεις του συναδέλφου γίνονταν με στόχο την βελτίωση του μαθητή. Και νιώθω και ένα λάθος μήνυμα που στέλνουμε, που πιθανόν πέρασε και στη δημοτική εκπαίδευση τα προηγούμενα χρόνια, μη διορθώνετε τα λάθη των παιδιών. Αγαπητέ Χρήσαστε. Πώς θα βελτιώσουμε. Έχει τρόπο και τρόπο να τα διορθώσει. Έχει τρόπο και τρόπο να τα διορθώσει. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Το ξέρετε, ειδικά όταν ένα παιδί έχει πρόβλημα, έχει τρόπο που το διορθώνει το λάθος. Τώρα θα σας τα πω εγώ αυτά. Χρήσαστε, το πρόβλημα δεν διαπιστώνεται από τους ειδικούς. Το πρόβλημα θα έπρεπε να διαπιστωθεί από τους ειδικούς. Υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι, υπάρχει η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής, η οποία δεν διαπίστωσε να υπάρχει πρόβλημα. Και αυτό το παιδί πέρασε. Άρα εσείς λέτε ότι. Μισό λεπτά για να το καταλάβω. Εσείς λέτε ότι το χαρτί που κρατάνε οι γονείς που λέει ότι το παιδί έχει πρόβλημα και το έδωσε ένας ιδιώτης. Το έδωσε ελαφρά την καρδία ο ιδιώτης. Δηλαδή ο του δημοσίου δεν κάνει ποτέ. Και δεν λέω ότι δεν αμφιβάλλω ούτε για τις ικανότητες ούτε για την επιστημοσύνη των συναδέλφων σας. Απλά μακριά από εμάς τώρα ο συνδικαλιστικός πατριωτισμός απέναντι σε μια παιδική ψυχή που πιθανόν να βασανίζεται. Αγαπητέ Χρήσαστε, δεν είναι ούτε συνδικαλιστικός πατριωτισμός. Δεν μπορείτε να λιγορείτε όμως ένας εκπαιδευτικός που έκανε με ζήλο τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα, εάν οι υπηρεσίες του δημοσίου, οι υπηρεσίες εκπαιδευτικής ψυχολογίας έκριναν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μα εσείς τώρα δεν το επιτρέπει ο χρόνος. Σας υπόσχομαι όμως ότι η συνάδελφος εγώ Αλεξανδρινού προφανώς και θα σας δώσω τον χρόνο αύριο το μεσημέρι. Τώρα ένας συνάδελφός σας, ο οποίος είναι σπουδαίος στο επάγγελμα, αν έχει να δει 30 περιστατικά ή 50 την ημέρα ή 50 την εβδομάδα, θα δώσει την ίδια προσοχή με ένα ιδιώτη. Ας μην πάμε σε αυτό. Σήμερα ειδικά. Ταυτιστήκαμε μαζί σας και είπαμε ότι δοκιμάζονται οι συνάδελφοί σας. Δοκιμάζονται γιατί δεν έχουν τα μέσα για να προσφέρουν την επιστημοσύνη τους σε αυτά τα παιδιά. Χρήσαστε, ο συγκεκριμένος συνάδελφος είχε υπηρετήσει και σε άλλο σχολείο για 3 χρόνια υπεύθυνο για την ειδική εκπαίδευση. Δεν κατακρίθηκε ποτέ όταν είχε και την ευθύνη. Ούτε και εμείς τον κατακρίνουμε. Σας δίνω τον λόγο μου. Σας δίνω τον λόγο. Αυτό που λες, διότι αυτά που άκουσα το μεσημέρι ήταν. Να συμφωνήσουμε στο εξής. Αύριο το μεσημέρι, με παρέμβαση και δική μου, αν και θεωρώ ότι είναι και αχρίαστη, είμαι βέβαιος ότι με το που θα τελειώσουμε, η συνάδελφος εγώ Αλεξανδρινού θα επικοινωνήσει μαζί σας για να ακουστεί και η άλλη άποψη, αλλά πάντως να φωτιστεί και το ευρύτερο πρόβλημα για το εάν παιδιά που έχουν τέτοια προβλήματα δεν περνούν κάτω από το μικροσκόπιο ή περνούν και μπορεί να μην τα παρατηρήσουμε ή περνούν και δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε μαζί τους. Νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ας μην πυροβολούμε τον εκπαιδευτικό της τάξης, είσαστε. Ας μην πυροβολούμε. Και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, τον εκπαιδευτικό της τάξης το χειροκροτούμε, γιατί κάνει σπουδαίο έργο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.